Κυρίες και κύριοι, με όλο τον κακό τον χαμό που έγινε τις προηγούμενες ημέρες και ακόμη γίνεται με τα κατεχόμενα που πάνε και έρχονται για καύσιμα οι Ελληνοκύπροι, επειδή είναι πολύ πιο ακριβά εδώ, άνοιξε και το θέμα του εμπορίου της πράσινης γραμμής. Είδαμε και ότι είχαμε αύξηση 138% στο εμπόριο διαμέσου της πράσινης γραμμής. Ο κύριος Τσακής είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσακή μου. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα αγαπητή Κατερίνα και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, έτσι με τα καύσιμα άνοιξε ξανά αυτή η συζήτηση με το εμπόριο διαμέσου της πράσινης γραμμής. Κάποια που γίνονται νόμιμα, κάποια που γίνονται νόμιμα σε εισαγωγικά και κάποια που γίνονται παράνομα, κύριε Τσακή. Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει και πού μπορεί να πάει όλο αυτό. Γιατί εντάξει, κάποια βαφτίζονται και νόμιμα, ενώ δεν είναι. Εντάξει, κοιτάξτε, να πούμε ότι ο κανονισμός της πράσινης γραμμής μπήκε σε εφαρμογή προκειμένου να αναιρεθεί, αν θέλετε, το επιχείρημα της τουρκοκυπριακής κοινότητας ότι ήταν απομονωμένη από τον υπόλοιπο κόσμο στο αίτημα για απευθείας εμπόριο. Αν θυμάστε, κάποτε ήταν πολύ έντονο το αίτημα ότι δεν μπορούμε, είμαστε απομονωμένοι, δεν μπορούμε να πουλήσουμε τα προϊόντα μας στο εξωτερικό και θέλουμε να μας ανοίξετε λιμάνια, αεροδρόμια κλπ. Mm-hmm. Και ανταυτού, με πρόταση της Κυπριακής Δημοκρατίας και με ομόφωνη απόφαση των Βρυξελών, όλων των κρατών μελών, εφαρμόστηκε ο κανονισμός της πράσινης γραμμής, ο οποίος ουσιαστικά επιτρέπει την διέλευση προϊόντων από τα κατεχόμενα προς τις ελεύθερες περιοχές, προϊόντων τα οποία παράγονται στις κατεχόμενες περιοχές και δεν καλύπτει προϊόντα τα οποία εισάγονται και απλώς μεταφέρονται μέσω της πράσινης γραμμής για να εξαχθούν. Άρα ήταν μια κίνηση, αν θέλετε, για να κλείσει αυτό το κεφάλαιο ότι είναι απομονωμένοι. Και εδώ υπάρχουν τα δύο επιμελητήρια, το ΚΕΒΕ από πλευράς της ελληνοκυπριακής πλευράς, της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, και από την πλευρά των Τουρκοκυπρίων, το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο, το οποίο, να σημειώσουμε, προϋπήρχε της εισβολής, είναι και γραμμένο στον εφορωτεριό και άρα αναγνωρίζεται και από την Κυπριακή Δημοκρατία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως νόμιμα εγγεγραμμένο επιμελητήριο. Ναι. Το επιμελητήρια, λοιπόν, όταν διακινούνται προϊόντα από τα κατεχόμενα προς τις ελεύθερες περιοχές, το Τουρκοκυπριακό Επιμελητήριο εκδίδει ένα συνοδευτικό έγγραφο που συνοδεύει τα προϊόντα, που πιστοποιεί ότι τα προϊόντα αυτά έχουν παραχθεί στις κατεχόμενες περιοχές και άρα με την έννοια αυτή παίρνουν, αν θέλετε, τον χαρακτήρα των κυπριακών προϊόντων και μπορούν να διακινηθούν μέσω του κανονισμού, μέσω των σημείων διέλευσης για να φτάσουν είτε στην κυπριακή αγορά, ναι, στις ελεύθερες περιοχές, να εξαχθούν. Είτε και έχουν μεταποιηθεί, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, είτε έχουν παραχθεί, έχουν φτάσει, αλλά έχουν μεταποιηθεί, έχουν υποστεί κάποια... Πρέπει να υποστούν τέτοια επεξεργασία όπως καθορίζουν οι κανόνες των τελωνίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέτοια επεξεργασία που να πιστοποιεί, να δικαιολογεί ότι έχει αλλάξει η προέλευση, αν θέλετε, των πρώτων υλών σε σχέση με το τελικό προϊόν που να μπορεί να πιστοποιηθεί ότι είναι κυπριακό. Και αφορά ο κανονισμός σίγουρα, mm-hmm, σε αυτά που μιλούμε, business to business, δηλαδή πωλήσεις από επιχειρήσεις προς επιχειρήσεις. Ναι. Από εκεί και πέρα, μέσα από τον κανονισμό της κράσινης γραμμής, με τη διέλευση των προσώπων, επιτρέπεται για κάθε πρόσωπο που επισκέπτεται τα κατεχόμενα να φέρει μέχρι 260 ευρώ προϊόντα προς τις ελεύθερες περιοχές, δεδομένου ότι στα προϊόντα αυτά δεν περιλαμβάνονται απομιμήσεις προϊόντων όπως μάρκες γνωστές κλπ, τα λεγόμενα προϊόντα μαϊμού, τα οποία δεν επιτρέπεται να διακινούνται. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Για παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλοί, εκτός από τα καύσιμα, που πάνε και αγοράζουν πολλά και διάφορα πράγματα. Mm-hmm. Από έπιπλα, από είδη υγιεινής, από πλακάκια, από κεραμικά κτλ. Να πω εγώ ένα παράδειγμα τώρα. Έπιπλα, έπιπλα. Ναι. Ποιος... Σε κανονικά δεν επιτρέπεται να διέρχονται. Ωραία, κατάλαβε ο κ. Σοχής χωρίς να το ρωτήσω. Είμαι σίγουρη, επειδή τα ξέρετε. Ναι, πείτε μου, απαντήστε μου. Κανονικά δεν επιτρέπεται κάποιος πολίτης να πάει να αγοράσει έπιπλα αξίας πέραν των 260 ευρώ που δικαιούνται, όπως έχουμε πει, προϊόντα, οποιαδήποτε είναι αυτά τα προϊόντα.
να πηγαίνει να τα αγοράζει και να τα μεταφέρει με το αυτοκίνητό του. Αυτό επιτρέπεται από τον κανονισμό. Τώρα, να πάει να αγοράσει έπιπλα 5, 10 ή 7 χιλιαδών ή οποιοδήποτε ποσό, δεν επιτρέπεται αυτό κανονικά από τον κανονισμό τη πράσινη γραμμή, διότι αυτό είναι εμπόριο και αυτό πρέπει να γίνεται μέσα από τι διαδικασίε του κανονισμού τη πράσινη γραμμή. Κάποιο επιχειρηματία τουρκοκύπριο να τα πουλήσει σε ένα επιχειρηματία Κύπριο και από εκεί να τα αγοράσει και ο τελευταίος καταναλωτής. Να ρωτήσω, ωραία, ότι πάνω σε αυτό, ο επιχειρηματίας ο Κύπριος μπορεί να αγοράσει έπιπλα από τουρκοκύπριο επιχειρηματία, ο οποίος όμως δεν είναι αυτός που κατασκευάζει τα έπιπλα, ούτε κατασκευάζονται στα κατεχόμενα, αλλά τα εισάγει από την Τουρκία όχι, και τα πουλά. Όχι. Όχι, διότι ποιος το μας το διασφαλίζει το πράγμα, που ξέρουμε εμείς. Γίνονται τώρα, αν μιλούμε από τα νόμιμα σημεία διέλευσης, εκεί υπάρχουν τελωνία, υπάρχει αστυνομία, γίνεται έλεγχος και διαπιστώνεται, θα πρέπει όπως είπαμε προηγουμένως τέτοια προϊόντα να συνοδεύονται από ένα συνοδευτικό έγγραφο που εκδίδει το Τουρκοκυπριακό Επιμελητήριο που πιστοποιεί ότι τα προϊόντα αυτά έχουν μεταποιηθεί ή έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στις κατεχόμενες περιοχές. Το ελέγχετε πάρει εσείς αυτή την πιστοποίηση, κύριε Τσακίμου, έχουμε τη δυνατότητα να το ελέγξουμε, δηλαδή αν πάμε σε εκείνο το κατάστημα, για παράδειγμα, που ήρθε εκείνο το φορτίο με τα έπιπλα, να καταλάβουμε και εμείς αν όντως. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Απλώς για να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Γιατί λέμε ψευδοκυβέρνηση, ψευδοκράτος, ψευδο-ψευδο, αλλά στο τέλος μπορεί να ψευδό, ναι, να υπάρχουν. Ναι. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Το πρόβλημα με την εμπορία από τα κατεχόμενα δεν είναι τόσο τα προϊόντα που διέρχονται από τα νόμιμα σημεία και εκεί υπάρχει κάποιος έλεγχος. Δεν είμαι βέβαιος αν μπορεί να ξεφεύγουν κάποιες περιπτώσεις. Το πρόβλημα είναι το λαθρεμπόριο. Εκεί είναι τα χοντρά τα λεφτά και εκεί το λαθρεμπόριο είναι κάτι παράνομο που δεν επιτρέπεται. Δεν ρυθμίζεται από τον κανονισμό της πράσινης γραμμής και σίγουρα για να γίνεται λαθρεμπόριο σημαίνει υπάρχουν συνεργάτες και από τις δύο πλευρές. Σωστό. Τώρα, τα σημεία διέλευσης, εκεί υπάρχει το τελωνίον, υπάρχει αστυνομία. Κανονικά όταν περνούν τέτοια πράγματα το τελωνίον πρέπει να σταματήσει, να ελέξει, να δει ότι συνοδεύονται πράγματι από το πιστοποιητικό που εκδίδεται το Τουρκοκυπριακό Επιμελητήριο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν εκδίδουν πιστοποιητικά, συνοδευτικά έγγραφα, αν θέλετε, για ένα προϊόν το οποίο ξέρεις ότι δεν παράχθηκε στα κατεχόμενα. Και όταν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες, εμείς τις καταγγέλνουμε και διερευνώνται. Ναι, διερευνώνται. Έχετε κάνει καταγγελίες αρκετές, κύριε Τσακή? Έχουμε κάνει στο παρελθόν. Για όσες περιπτώσεις ήρθαν ενώπιον μας στοιχεία από εμπορευόμενους. Ναι. Ότι ξέρετε, πέρασαν αυτά τα προϊόντα, τα εντοπίσαμε, τα στοιχεία τα δώσαμε και υπήρξαν περιπτώσεις που όντως έγιναν παραστάσεις προς το Τουρκοκυπριακό Επιμελητήριο ότι ξέρετε αυτά τα προϊόντα δεν είναι κυπριακής παραγωγής και κατά συνέπεια δεν μπορεί να εκδίδεται αυτό το συνοδευτικό έγγραφο και να φτάνουν στις ελεύθερες περιοχές. Εδώ και λίγες μέρες έχω μια φωτογραφία στα χέρια μου. Εγώ δεν θα βγάλω τίποτε προς τα έξω γιατί κάποιος πρέπει να μου εξηγήσει τι και πώς. Αν είναι, θα με βοηθήσετε, κύριε Τσακί, όταν θα τελειώσει η εκπομπή, να σας τη στείλω να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την φωτογραφία. Και αν δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς, ενδεχομένως δεν μπορούν να καταλάβουν οι αρχές.